Κύριε, Κύριε, επιβλέψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον τάχτην και κατάρτισε αυτήν. Είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν. Είναι φύτευσε η δεξιά σου.
δώσον τους ευσεβείς. Και Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα έτη. Συν της παθήμασιν και τες επιθυμίες.
στίχομεν πνεύματι, πνεύματι και στίχομεν. Μη γινόμεθα καινόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλεις θονούντες. Αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος εν την υπαραπτώματι, ημίς η πνευματική κατατίζεται τον τιούτον εν πνεύματι πραότητος σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Αναπληρώσατε τον νόμο του Χριστού. Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Δόξα Συ Κύριε, δόξα. Το καιρό εκείνο εις ερθόντι το Ιησού εις Καπερναούμ προσήλθε αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον: Κύριε, ο πες μου βεύλητε εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει αυτό Ιησούς: Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη: Κύριε, ουκ ημί ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον είπε λόγο και η αφήσετε ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, έχων είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και πει. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε τις ακολουθούσι. Αμήν λέγω ημίν ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην ευρών. Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ή της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς το εκατοντάρχο, είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωσι.
και οι άθιοπες αυτού. Εν τη ώρα εκείνη ειρήνη σύ το ευαγγελιζομένο και παντί το λαό.
Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων.
της Επισκοπής Ορθοδόξων, των Ορθοτομούντων, των Λόγων της Αληθείας. Ιερονίμου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, του και συλλειτουργούντος ημί, των Αγιωτάτων Πατριαρχών Θεοδόρου Αλεξανδρίας, Ιγνατίου Αντιοχίας, Θεοφίλου Ιεροσολύμων Κυρίλου Μόσχας, Ειρηναίου Βελιγραδίου Δανιήλ Βουκουρεστίου, Μαξίμου Σόφιας Ηλίου Γεωργίας, των Προέδρων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, Χρυσοστόμου Κύπρου Σάβα Βαρσοβίας, Αναστασίου Τυράννων, Χριστοφόρου Πράγας, Σεραφείμ Αρχιερέως του Κεπιμενάρχου της Θεοσώστου Ταύτης Επαρχίας, των Συλλειτουργούντων ημίν Αγίων Αρχιερέων, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός μοναχικού τάγματος, των Οφικιάλων της Καθημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, του δούλου αυτού Κωνσταντίνου και της Συνοδείας αυτού, των Ελεούντων και Βοηθούντων, την Καθημάς Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία και τη Αγιωτάτη Εκκλησία της Ελλάδος, των Επιτρόπων Ευεργετών Συνδρομητών και Προσκυνητών του Ιερού Ναού τούτου, απάντων των Ιερών Ναών της Θεοσώστου Ταύτης Επαρχίας και των Κοπιόντων και Ψαλόντων εν αυτής, των Εφόρων Ευεργετών και Συνδρομητών, πάντων των εντάφθατε και απανταχού ευαγών καθιδρυμάτων του ευσεβούς ημών γένους, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των συνελθόντων εν τη Θεία Λειτουργία ταύτη και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, πάντων των εν τη πόλη και τη χώρα ταύτη ευρισκομένων, και να πάσει τη Δεσποτεία Κυρίου νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις τους αιώνας των αιώνων. Μακαρίων και αενείς των κτητόρων και ανακαινιστών του Ιερού Ναού τούτου και απάντων των Ιερών Ναών της Θεοσώστου Ταύτης Επαρχίας, των δούλων αυτού Γρηγορίου Δωροθέου και Γρηγορίου των αενείς των Αρχιερέων, των Μακαρίων και αενείς των Μεγάλων Ευεργετών, Ευεργετών, δωρητών και συνδρομητών των ευαγών καθιδρυμάτων του ευσεβούς ημών γένους, πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, εν ευλαβία και πίστη και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδετε και να πάσει τη Δεσποτεία Κυρίου. Νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.
Κυρίων. Κύριε ελέησον. Υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχωρητή. Κύριε ελέησον. Την ημέρα πάσων τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Φύλαγα των ψυχών και των σώματων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Ανάσκουν, Κύριε. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσου, Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα. Παράσου, Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δίνει πάση. Yeah.
Πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Στο μεν καλό μεταφόβο προσκομεν την Αγίαν αναφορών εν ειρήνη προσφέρει.
Κύριο.
Χράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, ζώων έντιμων, υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Εμπρότης μνήστητη Κύριε, του Πατρός και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Εμπρότης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Εμπρότης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Εμπρότης μνήστη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Εμπρότης μνήστη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Εμπρότης μνήστητη Κύριε, του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου, ον χάρισε Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Εμπρότης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των ορθοτομούντων των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των ορθοτομούντων των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Εμπρότης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Εμπρότης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη,
σον εν τιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Εν πρώτης γνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Αγίας και Ιεράς ημών Συνόδου, των ορθοτομούντων των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Πρώτης γνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των ορθοτομούντων των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Κύριε Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, του και προσκομίζοντος τα τίμια και άγια δώρα Κυρίω το Θεό ημών, υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίαστε και αντιλήψεως του περιεστώτος λαού και της των πάντων ενώσεως πολλά τα έτη. Θεοδόρου Αλεξανδρίας Ιγνατίου Αντιοχίας Θεοφίλου Ιεροσολύμων,
Κυρίλου Μόσχας, Ειρηναίου Βελιγραδίου, Δανιήλ Βουκουρεστίου, Μαξίμου Σόφιας, Ηλιού Γεωργίας, των Ορθοδόξων Πατριαρχών πολλά τα έτη. Κύριε Ελέησον, Χρυσοστόμου Κύπρου Ιερονίμου Αθηνών, Σάββα Βαρσοβίας, Αναστασίου Τυράννων Χριστοφόρου Πράγας, Προέδρων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, πολλά τα έτη. Κύριε Ελέησον, και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. Και δώσει μην ένα νηστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Των Αγίων μνημονεύσαντες έτηκε τη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κυριελέησον. Υπέρ των προσκολοστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Κυριελέησον. Όπως αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Κύριε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα, με τα παρησία σαν κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Και εκτριμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός,
αγάπης προσέρχεται. Αμήν, 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 ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Θεός Κύριος και Πεπανεμιμή. Oh.
εν ρηρέ. Ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Αμιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο ευλογόντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντος επίσης πεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξωσον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσειν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και Συ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας τη γη παντοδαπούς εκφύγει καρπούς εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ, τον εν Βαβυλώνια βροδιέ των λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν Συν και εις τιμήν της σωσίας Μητρός ημών Σοφίας ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον των ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσκου δε αγαθέτη είστε ευτρεπή σας η ταύτα
και της την μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυσιν, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της Οσίας Μητρός ημών Σοφίας και πάντων σου των Αγίων, ότι σύ την δόξα να αναπέμπομε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ή το όνομα. Αμήν. Ποτούνιν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τούνιν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον. Αυτού Θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμωμού Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, εκ ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Παρεθνών Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων και Μάρτυρος Μίνα, των Οσίων και Θεοθέων Κατέρνων, των Αγίων Σταυρώσεων Ανέων, του Επισκόπου Χριστόφορου Πόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων Θεοθέων Κατέρνων Κιάνης, της Οσίας Μητρός Ιωάννης Σοφίας, της Επίσουρας Χρυσάς, σώσον ημάς. Αμήν. Πανηγυρισέ το σαν οι Θεόφρονες, τον λόγο αυτό του μεγάλου υμνογράφου της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, Αγίου Κοσμά του Μελωδού, που αναφέρεται στην πάνσεπτο κοίμηση και την εις ουρανούς μετάσταση της υπεραγίας Θεοτόκου, δανείζομαι την ώρα αυτή της ανεμάκτους θυσίας, Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, για να εκφράσω την άπειρη ευγνωμοσύνη μου για όσα η πρόνοια του Θεού επεφύλαξε στην ελαχιστότητά μου, αλλά και να εκφράσω τη χαρά και τη βαθιά μου συγκίνηση, καθώς και του περιουσίου λαού του Θεού για την εδώ παρουσία σας, Παναγιώτατε. Αυτόν ακριβώς τον λόγο χρησιμοποιήσατε κι εσείς, όταν μετά από 88 χρόνια λιθάργου και σιωπής φτάσατε στο όρος Μελά του Πόντου για να τελέσετε τη Θεία Λειτουργία στο παλάδιο της Θεομητορικής Ευλαβίας, στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Υπεραγίας της Θεοτόκου της Ουμελιώτισσας, αλλά και να ψάλετε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας και με τρεμάμενα από τη συγκίνηση χείλη, όπως σας είδαμε τηλεοπτικά, το ενδιγενήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, ενδικημίσει των κόσμων, ου κατέλειπες Θεοτόκε.
Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κύριε Ιερώνυμε, Σεβασμία των Αγίων Ιεραρχών Χωρία, Εξοχότατη Κύριε Υπουργή, Εξοχότατη, Εντιμότατη Άρχοντες της Πολιτείας του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας, Πανοσιολογιότατη Άγιοι Καθηγούμενοι των Ιερών Σκηνομάτων της Αγιορητικής Πολιτείας, αλλά και των υπολείπων Ιερών Μονών, Άρχοντες της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Ελογιμότατη Κύριε Καθηγητέ, αδελφοί μου συμπρεσβύτεροι και συνδιάκονοι, λαέ του Θεού περιούσιε, ανάμεσά μας, ανήρ Ευαγγελίας, η ευσεβής πηγή του γένους μας, ο ηγούμενος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, των του Χριστού Πενήτων, η ζώσα εικόν του Χριστού και έμψυχος, διέργων και λόγων χαρακτηρίζουσαν την αλήθεια, νύπτων τους πόδας και κλών των ευχαριστηριακών άρτων της ζωής και μεταδίδων πόμα κενών εκ του Ιερού Κρατήρος της Θείας Ευχαριστίας. Ο ελεήμων Κύριος μας αξίωσε, Παναγιώτατε Πάτερ, να κυκλώσουμε το ιερό τούτο θυσιαστήριο μετά των αείλων δυνάμεων ασωμάτων, να βιώσουμε μέσα στο μυστήριο της ζωής και την σε Χριστώ ενότητος τη συγκεφαλαίωση της όλης οικονομίας, το διάκοπο Πάσχα της Εκκλησίας και την χαρισματική πρόγευση της μελλοντικής Βασιλείας των Ουρανών. Μέσα στην ευλογημένη Βασιλεία του Τριαδικού Θεού και στην κοινωνία των ζωοπαρόχων και φρικτών μυστηρίων, εισήλθαμε μαζί σας στον ιερό χώρο του Φωτός και στην κοινωνία του Φωτός. Μας μεταδώσατε φως, φως όλοι οι γεγονότες θείων κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, φως που βρίσκεται φυλαγμένο αιώνες τώρα στην Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία. Είναι το φως της Αναστάσεως, το αμίαντο και ανέσπερο, που οδήγησε στη χριστιανική πίστη όχι μόνον έναν λαό, αλλά έθνη πολλά και λαούς πολλούς. Είναι φως δυνάμεως, φως μυστικών, φως που διατηρείται μέχρι σήμερα με το έλεον της ευσεβίας στην μάνα μας Εκκλησία, αλλά και με τα δάκρυα της δοκιμασίας και το αίμα της μαρτυρίας. Γι' αυτό και είναι φως αντοχής, ώστε καμία νύχτα, οσονδήποτε ας Έλληνος, δεν υπόρεσε να το υπερβεί, κανένα έρευος, όσον βαθύ, δεν κατόρθωσε να νικήσει τη λάμψη του. Και καμία θύελα και καμία καταιγής δεν ίσκυσε ποτέ να το σβήσει, αλλά και καμία εγκατάληψης δεν απαγοήτευσε ποτέ τους φύλακας του Αγίου τούτου Φωτός, οσονδήποτε ολίγοι αν αυτοί είχαν απομείνει, όπως έγραφε ο σοφός γέρον της Καλκιδόνος, Κυρός Μελίτων. Πανηγυρίζουμε, Παναγιώτατε, όχι μόνο εμείς, αλλά και ολόκληρος ο Ορθόδοξος κόσμος, την αναγραφή στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, της Οσίας Σοφίας, της Κελιδόνας του Πόντου, της Θαυμαστής Ασκήτριας της Κλεισούρας. Μια απάντηση, όπως μας είπατε, πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγον καιρό, στην Πατριαρχική σας Καθέδρα, στη δύσκολη αυτή εποχή μας. Γιατί ο κάθε Άγιος, όπως αναφέρατε σε ομιλία σας στην Αγιοτρόφο και Αγιοτόκο Καποδοκία, αποτελεί υπόδειγμα και βεβαίωση ότι ούτε μία εξωτερική ισχύς και αντινομία, ούτε μία έλλειψης και στέρησης, ούτε μία οικονομική ένδυα δεν μπορεί να καταβάλει τον άνθρωπο ο οποίος πιστεύει στο Χριστό, αλλά αυτός και εις τας πλέον δυσχερείς περιστάσεις εξέρχεται πάντοτε νικητής. Γι' αυτό από τα χείλη σας σήμερα ακούμε πως ο Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, πως το Ευαγγέλιο είναι εφαρμόσιμο σε κάθε εποχή, πως η μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας είναι το Αγιολόγιο και Εορτολόγιο. Γι' αυτό σας εκφράζουμε την ισόβια ευγνωμοσύνη μας, γιατί προσφέρατε όχι μόνο στην ακριτική Καστοριά, αλλά και σε ολόκληρη την Οικουμένη, την Αγία Σοφία, όπως προσφέρατε τον Όσιο Γεώργιο τον Καρσλίδη από την Αργυρούπολη του Πόντου στη Δράμα, όπως προσφέρατε πρότρινα τους εστονούς νεομάρτυρες. Όλα αυτά τα πρόσωπα για τα οποία υπογράψατε τις ιεροκανονικές πράξεις
αναγραφής τους το Αγιολόγιο της Εκκλησίας, ως πρώτος της Οικουμενικής Ορθοδοξίας, από την Οικουμενική Καθέδρα, θα υψώνουν χείρας ηκέτιδας στο θρόνο του εσφαγμένου αρνίου, για τον άνωθεν στηριγμό σας, στην χαρισματική διακονία σας, για υγεία σταθερά εις μακρότητα ευλογημένων χρόνων. Πανηγυρίζουμε, Παναγιώτατε, Πάσχα σήμερα για την τοπική μας Εκκλησία. Πάσχα γιατί αξιωθήκαμε να δούμε το πρόσωπό σας, για να συναντήσουμε τον οφθαλμό της Οικουμένης. Οι πάντες, από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο στην πατρίδα μας, όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο, αναγνωρίζουν την χαρισματική προσωπικότητά σας, τον φιλόπονο και ανίστακτο εργάτη της Εκκλησίας, τον φυλακόλουθο, τον συνεπή στις μοναχικές του επαγγελίες, αυτόν που δε φίδεται κόπου και πόνου, ή να μορφώσει Χριστόν, αυτόν που σαγηνεύει τις καρδιές των συνομιλητών του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και δέχεται την πλήρη αναγνώριση ως του μεγάλου εκκλησιαστικού ηγέτου της Ορθοδοξίας. Όποιος όμως, Παναγιώτατε, σας πλησιάζει και σας γνωρίζει από κοντά, αυτός νιώθει μια γλυκιά νότα παιδικής ψυχής. Γι' αυτό και δίκαια έγραψε για σας ένας εργάτης της τέχνης και του λόγου για τα 20χρονα της Πατριαρχίας σας. Τελικά γνωρίζει καλά πώς θα κρατάει το καντήλι αυτό της Κωνσταντινουπόλεως, της Βασιλίδος των Πόλεων που του έδωσε ο Θεός πριν από 20 χρόνια, ποιμένοντας την πόλη και μαζί της ολάκερη την Ορθοδοξία. Ένα καντήλι μαρτυρίου και μαρτυρίας. Καντήλα ακίμητο στην Παλουκλιώτισσα, στους ναούς και στα αγιάσματα που μέχρι σήμερα ανακαινήσατε. Καντήλα ακίμητος στις εκκλησίες της Αποκαλύψεως που συχνά επισκέπτεστε, χωροστατείτε, λειτουργείτε, αγιάζετε, μνημονεύετε ζώντες και κοιμημένους. Με αυτές τις σκέψεις και με αυτά τα αισθήματα σεβασμού και οικής αφοσιώσεως στο σεπτό πρόσωπό σας, αλλά και στην σταυρωμένη Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, ασπαζόμαστε τα σιρηνουδόρου σας χείρας, οι οποίοι προς εμάς εκτείνονται ευτόργως δορυφορούς εγλυκασμού ζωοποιούς. Εξητούμε τις Άγιες ευχές σας. Σας υποβάλλουμε πολλές οικές ευχαριστίες, καθώς και στο πρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου Ιερονίμου και των λοιπόν Αγίων Αρχιερέων, και ταπεινά σας ευχόμαστε, Κύριος ο Θεός, δια πρευζιών της Οσίας Σοφίας, να σας χαρίζει πολυετήν Πατριαρχίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος. Βαρθολομαίο το Σεπτό Πατριάρχη, Αρχιερή πρώτο εν της Επισκόπης, Ρώμης της Νέας, Προέδρο και Επιμένη, Θεού Κήρυκη, Πάσης της Οικουμένης, ο Τριρό Ανδρή Πόλεως Κωνσταντίνου, λάμποντι αυχές Χριστού Ποιμαντορίας, ολοθύμος εύχεται, Καστορίας η πόλης, μακρόν των βίων, εν υγεία κατάμφω, απείραστον κακών, εκβελών βελία, ιδίως γέμοντα αγαθών των θείων, ορμήν έχοντα προς αγαθοποιίαν, συμπάση τούτης και ισχύν του Κυρίου. Ήσαν πολλά τα έτη σας, Παναγιώτατε. Επιτρέψτε μου, ως ελάχιστο αντίδωρο της εδώ επισκέψεώς σας, να σας προσφέρω αυτό το επιγονάτιο, το οποίο το φιλοτέχνησε η γερόντισσα Γαβριηλία από την Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Μελανθίου Καστοριάς. Φέρει τη μορφή του Αναστάντος Κυρίου μαζί με τις μυροφόρες γυναίκες τιμιά των Σαββάτων, με την ολοκάρδια ευχή να έχετε πάντοτε στην καρδιά σας μόνιμη και αναφέρετη, σας το ευχόμαστε, την χαρά των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών, αλλά και να είστε περιεζωσμένος εν δυναστεία ότι Κύριος άρξει ημών. Πολλά τα έτη σας.
Ισκαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κύριε Ιερώνυμε, αδελφέ εν Χριστώ πεφιλημένε, εξοχότατη Κύριε Υπουργή, Ιερώτατε Μητροπολίτα Καστορίας, Κύριε Σεραφείμ και λυπή εν Χριστώ αδελφοί Ιεράρχε, εξοχότατη, εντιγότατη άρχοντες του τόπου, τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά, δόξα το Θεό ότι ηξίωσεν ημάς να τελέσουμε σήμερον την Θείαν Λειτουργίαν εορτίως, πανηγυρίσαντες την επίσημον κατάταξην εις τας αγιολογικάς δέλτους της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της Οσίας Μητρός ημών Σοφίας της Εκπόντου. Συγχαίρει σήμερον η Ορθόδοξος Εκκλησία δια την κατάταξην της Οσίας εν της Αγίης αυτής. Συγχαίρουν οι απαιώνος όσοι οι ασκητέ και ασκήτριε, οι έντες ιερές μονές, ερήμης, σπηλαίης και τεσοπές της γης, ασκητικώς τελειοθέντες, έχοντες συνόμιλον την εντις εσχάτης κερίς διαλάμψασαν οσίαν σοφίαν. Συγχαίρουν οι δίκαιοι εν το κόσμο των καλών αγώνα αναλαβώντες και κατά του αρχιεκάκου εχθρού αντρισάμενοι, συγχωρεύοντες φεδρός μετά της ταπεινής και καρτερικός αγωνισαμένης Οσίας Σοφίας. Συγχαίρει και ο πιστός φιλόχριστος, φυλάγιος και φιλέορτος λαός, ο συναχθής περιχαρός εντάφθα σήμερον, αλλά και ο ιερός κλήρος και σύμβας ο ευσεβής λαός της Θεοσός του ταύτης Μητροπόλεως και της Ελλάδος ολοκλήρου, πολλοί εκ των οποίων εγνώρισαν την Αγίαν εν ζωή ή ευηργετήθησαν θαυματουργικώς μετά θάνατον υπό αυτής, διότι εις τους εσχάτους τούτους χρόνους έχουν ένα νέον πρέσβην προς Κύριον, την Οσίαν, η οποία παντιοτρόπως συμπαρίσταται εις αυτούς, εις τας ασθενίας, τας θλίψης και τας δυσχερίας του βίου. Άγιοι είναι όσοι είδων των Θεών εν ζωή, γνωστός και ευαισθητός, όπως γράφει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, και ανεδείχθησαν σκεύη καθαρά προς υποδοχήν της χάριτός του. Όλοι οι Άγιοι είναι ασκητέ, όλοι έχουν αγωνιστεί ασκητικώς, έστω και αν πολλά εκ των αγωνισμάτων αυτών έγιναν εν κρυπτό και εμείς τα αγνοούμεν. Δια των αγώνων κατά των παθών και δια των ασκητικών υδρότων των, διεγκρατείας, μετανοίας και ταπεινοφροσύνης, απέδειξαν εμπράκτος ότι ηγάπησαν και αγαπούν τον Χριστόν, ότι θέλουν να ενοικήσει Αυτός εις τας καρδίας των. Και Αυτός ήλθε και κατοίκησεν εντός των, τους επλημμύρισε δια της χάριτος και της χαράς του παραδείσου, μετεμόρφωσε την ύπαρξήν των, και τους κατέστησε θεούς κατά χάριν, ώστε να ενεργούν υπερφυσικώς δια προοράσεων, διοράσεων και θαυματουργικών ιάσεων των ψυχικών και σωματικών παθών, να στηρίζουν τους συνανθρώπους εις την εν Χριστώ ζωήν και να τους θωρακίζουν απέναντι εις τας δοκιμασίας, δυσκερίας και συμφοράς του βίου. Τι αυτή υπήρξε και η Οσία Σοφία. Ήδη ζώσα εις των αγιοτόκων πόντων, μετά τον θάνατον Υιού και Συζύγου, αφιέρωσεν όλην εαυτήν εις των Θεών, διάγουσα ασκητικός εις τα όρη και συνδιαιτωμένη μετά των Αγίων. Διεμφανίσεως του Αγίου Γεωργίου πληροφορείται των πλησιάζοντα κίνδυνων και ειδοποιεί τους συγχωριανούς της περί της επικειμένης επιδρομής, ώστε να σωθούν. Κατά τον πλούν προς την νέαν της πατρίδα, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, βλέπει αγγέλους Θεού και την υπεραγίαν Θεοτόκων και μεσητεύει ώστε να μη καταποντιστεί το πλοίον και οι συμπλέοντες. Η Κυρία Θεοτόκος την αποστέλει εις την Ιεράν παρά την κλεισούραν μονήν της, για να συνεχίσει την άσκηση εκεί, μαθητευωμένη παρά τους σπόδας του εναρέτου ιερομονάχου Γρηγορίου και να συντηρήσει το ιερόν καθίδρυμα όταν αυτό θα παραμείνει έρημον μοναχών. Η πολλαϊκήν μέλαινα περιβολήν
θα ασκηθεί εις την Ιεράν Μονή της Θεοτόκου ως ευάρεστος θυγάτηρ και θεραπενής αυτής περί τον ήμισιν αιώνα και δεν θα την εγκαταλείψει έως τέλους του οσιακού βίου της. Κύριος και επίμονος στόχος της ή τον αρέσει εις Θεόν και όχι εις ανθρώπους. Δια τούτο μετεχειρίζεται σχήματα σαλότητος, ώστε να αγνοείται ή να επικρίνεται εφόσον έχουν σχήμα ευσεβίας, αλλά αρνούνται την δύναμή της και υπό των φιλοπεριέργων και να αποφεύγει την δόξα των ανθρώπων. Ανεγνωρίζεται όμως υπό των απλών γνησίως ευλαβών και ταπεινών. Προσήφχετο αλλά και θα προσεύχεται στεναγμής αλαλήτης δια των κόσμων, διέβλεπε τα εσώτερα της καρδίας και προέβλεπε τα μέλλοντα. Ουδένα επλήγωσεν, ουδένα εστενοχώρησε, δεν εκράτησε χρήματα εις τα σχήρας της έως οβολού, αλλά διεσκόρπιζεν εις τους πένιτας όσα οι άλλοι έδιδον εις αυτήν. Εστήριζε τους πίπτοντας, οδηγούσα εις μετάνοια και εναποθέτουσα αυτούς εις την στοργικήν φροντίδα της Θεομήτωρος. «Η Παναγία κι θα χάτσει σας, δεν θα σας χάσει η Παναγία», έλεγε, «και πολλάν υπομονήν να κάμνετε». Έζησεν επί δεκαετίας μόνη και ολίγα εκ των ασκητικών αγώνων και κατορθωμάτων της θα γίνουν φανερά εις τους άλλους. Η έντονος νηστεία, η χαμεκητία, η ρακενδυσία, η αποφυγή της ανθρωπαρεσκίας, η αλουσία, η εγκαρτέρηση εις το ψύχος και την μεγάλη υγρασία της περιοχής κλπ. Όμως το πλήστον της κατά Χριστόν πολιτείας της θα παραμείνει και κρυμμένον. Όπως έλεγε ο οσιακής μνήμης μακαριστός πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης, οι Άγιοι πράττουν 100 και εμείς γνωρίζομεν εξ αυτών τα 5. Ποιος γνωρίζει τας αγρυπνίας και διαπήρους προσευχάς τους αγώνας και τας αντιπαρατάξεις προς τον πολέμιον της ημετέρας φύσεως, προς τας εξεγέρσεις των παθών και τας προσβολάς των εμπαθών λογισμών εις τα βάθη της καρδίας της οσίας. Ποιος γνωρίζει πόσον αίμα έχει σε μέσα της, εκκόπτουσα το ίδιον θέλημα και ασπαζομένη το θέλημα του Κυρίου, δια να λάβει το Άγιον Πνεύμα, μόνον ο Θεός γνωρίζει. Δια των εμφανών και αφανών αγώνων της η Οσία Σοφία ήλκησε την χάρη του Θεού και δοξάστη υπ' αυτού, αυτή η οποία παντιοτρόπως απέφευγε την δόξαν των ανθρώπων. Και το τρόπο σήμερον η χάρις και η ευλογία της, δηλαδή αυτή η χάρις και η ευλογία του Τριαδικού Θεού μας, τον οποίον ατενίζει πρόσωπον προς πρόσωπον, υπερβαίνει τα όρια της κλεισούρας και της θεοσώστου επαρχίας της Καστορίας και εξαπλούται έως περάτων της γης. Η Οσία επισκέπτεται όσους την επικαλούνται και γίνεται αρρωγός εις τας θλίψης και ασθενίας των, σύμβουλος και φωτιστής εις των βίων των. Όσον η ιδία εκρύπτεται από το κόσμο εν τη ζωή, τόσον την φανερώνει ο Κύριος μετά την οσιακήν κοίμησήν της. Και ούτως η Ορθόδοξος Εκκλησία μαρτυρείται και αποδεικνύεται ζώσα, εφόσον αναδεικνύει Αγίους με υπεράνθρωπον ζωήν και με υπερφύσιν χαρίσματα κατά τους εσχάτους καιρούς, ότε εψύγει η αγάπη και επλήθυναν η ανομία και η απιστία των πολλών. Αδελφοί μου αγαπητοί και τέκνα ειν Κυρίω, η ζωή των Αγίων είναι δι' εμάς πρότυπον και παρηγορία. Πρότυπον δια να έλθουμε και εμείς εις την υιοθεσία, εις την οποία μας εκάλεσε ο Κύριος, και να εισέλθουμε εις πόλην Αγίαν, ειρηνευωμένην, ζώσαν και εμιδέποτε αποθνίσκουσαν και κοσμημένην με δόξαν άφθαρτον. Και είναι και παρηγορία η ζωή των Αγίων δια να μη εκλειόμεθα εις την οδόν, αναλογιζόμενη τας δυσκολίας, τας βασάνους, τους κινδύνους, τα οποία υπέμειναν εκείνοι εκουσίως υπέρ του ηγαπημένου αυτών Χριστού, οι Άγιοι. Αυτά στα δυσκολίας έχοντας υπόψη αγαπητοί,
παραμυθούμεθα διότι διαπιστούμεν ότι αυτός είναι ο κλήρος ημών των χριστιανών, ο σταυρός και όχι η άνεση, ο κόπος και όχι η ανάπαυση, η στενή και τεθλιμμένη οδός η απάγουσα εις την ζωήν και όχι η ευρεία η απάγουσα εις την απώλεια. Δια τούτο δεν πρέπει να μας τρομάζουν εξωτερικές δυσκολίες και ελλείψεις. Ας μη έχομεν φόβον δια το μέλλον μας, ας αγαπήσομεν την δυσκολία μας, ας υπομείνομεν την όποιαν πτωχίαν, στέρηση, ασθένεια ή αδυναμία. Αγαπητοί και φιλόθεοι καστοριείς, έχοντες την ευλογία να ποιμένεστε από ένα εκλεκτόν αρχιερέα του Θεού, των λίαν αγαπητών αδελφών και συλλειτουργών κύριων Σεραφείμ, αλλά και από καλούς και ευλαβείς κληρικούς, με τα πολλής χαράς αγωνίζεστε, παρακαλούμεν και προτρεπόμεθα, ώστε να πλουτείτε καθημερινώς με ευαγγελικάς αρετάς και χαρίσματα, αυξάνονται συνεχώς εις την καρδία σας ως καύσιμον ύλην την αγάπην σας προς τον Τριαδικόν Θεόν, την Μητέρα Εκκλησίαν και τους Αγίους μας, τι ούτω τρόπος θα επιτρέπετε εις τον Θεόν να εισέρχεται εις την καρδία σας και να την απομακρύνει από την αγάπη προς τα πράγματα του αιώνος τούτου. Εσείς οι σημερινοί κάτοικοι της πόλεως ταύτης αποτελείτε των έμψυχων θησαυρών της Ιεράς Μητροπόλεως, τα εκλεκτά και αγαπημένα τέκνα της, τέκνα συγχρόνως ευλογημένα και της πνευματικής Μητρός όλων μας, Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Προσπαθήσατε να βοηθείτε το έργο αυτής και να μετέχετε αδιαλείπτως εις την αγιαστική ζωή της Εκκλησίας, παραμένοντες πάντοτε κύκλο του Αγίου Θυσιαστηρίου, ηγαπημένοι και ηνωμένοι και ομονοούντες ως σήμερον, έχοντες το νουν και τας καρδίας σας εστραμμένας προς την μόνιμον πατρίδα όλων μας, την Βασιλείαν του Θεού. Ευχόμεθα όθεν πατρικός εκ βάθους καρδίας, ο Κύριος ημών, δια πρεσβειών της Παναχράντου Μητρός του και της δούλης αυτού και θεραπενίδος της Θεοτόκου Οσίας Σοφίας, να ευλογεί πλουσίως των ιερών κλήρων και των φιλόχριστων λαών της Μητροπόλεως Καστορίας, της Ελλάδος ολοκλήρου και σύμβατος του κόσμου, να αγιάζει όλους ημάς ολοτελείς και να παρακινεί ημάς εις μίμησιν κατά το δυνατόν έκαστος της θαυμαστής πολιτείας αυτής, εις δόξαν και έπαινον της Αγιωτόκου Ορθοδόξου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Φίλτατε αδελφέ Άγιε Καστορίας, σας ευχαριστούμε διόλου όσα προετοιμάσατε και όσα πράτετε τα σημέρας αυτάς προς τιμήν της ημετέρας Μετριότητος, με πολλήν αγάπη και πολλήν σεβασμόν προς την Μητέρα Εκκλησίαν της Κωνσταντινούπολης, και σας παρακαλούμε να δεχθείτε ως μικρόν αντίδωρον της πολλής αγάπης σας αυτήν την ποιμαντορική ράβδον, επί της οποίας στηριζόμενος να ποιμένετε επιμήκυστον τον εμπιστευθέντα εις ημάς λαών του Θεού. Αγαπητοί αδελφοί, χρόνια πολλά εις όλους και η καινούργια Αγία της Εκκλησίας μας, βοήθειά μας.
Αγαπητοί τηλεθεατές, από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καστοριάς παρακολουθήσαμε σε δορυφορική σύνδεση την ακολουθία Αγιοκατατάξεως της Οσίας Μητρός Ημών Σοφίας της Εν τη Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Ασκησάσης καθώς και την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντων του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου και Σεπτής Χωρίας Αρχιερέων. Η 4Ε θα ακολουθήσει το διπορικό του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Ιερά Μητρόπολη Καστορίας και θα σας το παρουσιάσει σε διαδοχικές εκπομπές την ερχόμενη εβδομάδα. Από όλους τους τεχνικούς και συντελεστές του Εκκλησιαστικού Σταθμού 4Ε που εργάστηκαν για τη σημερινή μετάδοση, καλή σας μέρα. Τέσσερα Ε. Διακονεί την Ορθόδοξη Ελλάδα.